Γεια σας παιδιά, Γκάμπριελ εδώ και στο σημερινό το βίντεο θα κάνουμε review. Καταρχάς, όσοι δεν έχετε κάνει μια εγγραφή στο κανάλι μου, να κάνετε τώρα μια εγγραφή και επίσης σε αυτό το βίντεο μπορούμε να ξεπεράσουμε τα 3.000 likes. Στο σημερινό το βίντεο, όπως είπα πριν, θα κάνουμε review. Θα κάνουμε review κοντοσούβλια από το κρεοπωλείο του Σκλαβενίτη. Είναι έτοιμα τέλος πάντων αυτά εδώ πέρα, απλά εγώ τα πήρα και τα έψησα. Πάμε γρήγορα σε ένα food porn και επιστρέφουμε αμέσως. Λοιπόν, τσεκάρετε εδώ πέρα να δείτε τι παίζει. Κοντοσούβλι με πιπεριές. Φαίνεται δυνατό. Έχω εδώ πέρα και πατάτες τηγανητές. Οπότε πάμε σιγά σιγά να τσεκάρουμε το κοντοσούβλι. Όπως είδαμε και στο food porn, είναι δύο τεράστια κοντοσούβλια. Τσεκάρετε εδώ πέρα, παιδιά, να δείτε. Είναι τεράστια. Έχουν μέσα πιπεριά. Γενικά είναι. Φαίνονται μάλλον γαμάτα. Έχω και πατάτες τηγανητές για να τρώω, ξέρω εγώ, στην πορεία. Για να συμπληρώσω, ρε παιδί μου, γιατί με τα κοντοσούβλια δεν πιστεύω να χορτάσω. Anyway, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα φάμε για αρχή μερικές πατάτες τηγανητές. Και ξεκινάμε με κοντοσούβλι. Όπως είδατε, βγάζω βίντεο και τις Τετάρτες τώρα, όσο μπορώ τουλάχιστον, θα βγάζω βίντεο και τις Τετάρτες. Παιδιά, τσεκάρτε εδώ το κοντοσούβλι, έτσι. Είναι πραγματικά ζουμερό. Είναι πολύ δυνατό, πιστεύω. Ελπίζω να έχετε πάρει κάτι να φάτε, γιατί είναι δύσκολο βίντεο το συγκεκριμένο. Το κοντοσούβλι γενικά μου αρέσει πάρα πολύ και το συγκεκριμένο είναι πολύ δυνατό. Δείτε ρε παιδιά, δείτε εδώ, τσεκάρτε. Τσεκάρτε εδώ, δεν υπάρχει, είναι ζουμερό, είναι πολύ ωραίο αυτό, είναι ζουμερό και εντάξει. Δεν ξέρω ποιοι συχαίνεστε το λίπος εδώ πέρα. Εγώ γενικά το λατρεύω, δεν με ενοχλεί καθόλου δηλαδή. Άλλοι δεν θέλουν να το βλέπουν καν και το βγάζουνε. Γενικά γράψτε μου κάτι στα σχόλια άμα ψήνεστε να κάνω βίντεο και τις Τετάρτες. Θα κάνω βίντεο την Κυριακή στάνταράκι, αλλά λέω να βάλω και ένα ακόμα τη βδομάδα, να περιορίσω και άλλο το χρόνο μου, μιας που έχω και πάρα πολύ. Μηδέν προσωπικός χρόνος, παιδιά. Γάμισε τα. Και λίγο πατατούλα, αν και το θέμα μας εδώ πέρα το δυνατό είναι το κοντοσούβλι, η πατατούλα απλά είναι το έξτρα μας. Γενικά, πέρα τις σπιτικές πατάτες, γενικά από τα fast food δύσκολα μου αρέσουν πατάτες. Το έχω πει επανελειμμένα σε πολλά βίντεο. Οι πατάτες είναι πολύ καλές. Εν τω μεταξύ κολλάει στα δόντια, έτσι είναι.
είναι οργασμός, εντάξει, δεν υπάρχει. Το συγκεκριμένο είναι πολύ δυνατό. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει. Αν έχετε δοκιμάσει, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Καταενθουσιάστηκα πάρα πολύ με το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο δεν είναι συσκευασμένο και το παίρνεις και φεύγεις. Είναι από το κρεοπωλείο του Σκλαβενίτη, όπως είπα στην αρχή. Δηλαδή πας στον κρεοπόλιο εκεί πέρα και του λες: θέλω κοντοσούβλια, ξέρω εγώ, ένα κιλό. Δεν θυμάμαι πόσο έκανε, για να πω την αλήθεια. Μόλις μάθω, θα το γράψω από εδώ πέρα στην οθόνη να το δείτε κι εσείς. Να δείτε κι εσείς πόσο έκανε το κιλό τουλάχιστον. Νομίζω με το κιλό πάνε αυτά. Πάμε τώρα και στο δεύτερο. Εντάξει, στάζει λίγο, έχει λίγο λαδάκι. Όπα. Γενικά βλέπω YouTubers και ακούω YouTubers ότι δεν προλάβα να κάνω βίντεο, είχα αυτές τις δουλειές, είχα αυτές τις υποχρεώσεις. Και κάθομαι και σκέφτομαι, ρε γαμώτο. Δώστε με ένα λεπτό και θα σου πω τι σκέφτομαι. Είναι πιο σημαντικό αυτό από αυτό που σκέφτομαι. Εγώ κάθε μέρα σηκώνομαι 6.30 ώρα το πρωί. Σηκώνομαι τις 6.30. Κάνω το μοντάζ μου μέχρι τις 9. 9.30 ώρα πάω στο γυμναστήριο το πρωί. Σχολάω 11. 11.30 είμαι σπίτι μου και μέχρι τις 2-2.30 ξανακάνω μοντάζ. Αυτό τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα. Κάνω τα γυρίσματα, κάνω και μοντάζ. Εντάξει. Αυτό θα πει δεν έχω χρόνο να κάνω βίντεο. Δηλαδή, ας μου γράψει ένας YouTuber από αυτός εδώ πέρα που λέει ότι δεν προλαβαίνουμε. Και να μου πει, ξέρω εγώ, για ποιο λόγο δεν προλαβαίνει. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ θα βγω κάνα Σάββατο βράδυ, και αυτό αν δεν είμαι κουρασμένος, γιατί συνήθως είμαι κουρασμένος. Και το σουκού, ας πούμε, που υποτίθεται είναι λίγο πιο φρυγιαμένα, κάνω γυρίσματα και μοντάζ. Αλλά όταν κάνεις κάτι που το αγαπάς γενικά, δεν το αφήνεις, ρε παιδί μου. Γιατί έχω δει και πολλά κανάλια τα οποία ξεκινάνε, ξέρω εγώ, κάνουν 10-20 βίντεο. Και μετά κάνουν, που κάνανε ένα τη βδομάδα τέλος πάντων, και μετά από εκεί που κάνανε ένα τη βδομάδα κάνουν ένα το μήνα, ένα το τρίμηνο, ένα το τετράμηνο. Εντάξει, θα μου πεις ότι το YouTube γενικά δεν σου δίνει χρήματα. Οκ, τη σεβαστό, αλλά είναι ένα είδος χόμπι. Άμα το ξεκινήσεις, το ξεκινάς δηλαδή γιατί σου αρέσει. Γιατί όταν ξεκινάς το YouTube, εκτίθεσαι, ρε παιδί μου, εκτίθεσαι προς τα έξω. Άρα για να το ξεκινήσεις, το έχεις πάρει ήδη απόφαση. Οπότε για ποιο λόγο να κάνεις και να το σταματήσεις. Και μερικοί, πολύ βασικά, όχι μερικοί, απογοητεύονται τις προβολές. Τέλειο, τέλειο. 20 με τόνο το βάζω. Οι προβολές, παιδιά, αν προσπαθείτε, σιγά σιγά θα έρθουν. Και εγώ στην αρχή έπαιρνα 10 προβολές, 50 προβολές, 30 προβολές. Δεν έπαιρνα πολλές προβολές. Από την ώρα που έκανα αυτή τη θεματολογία με τα φαγητά, τότε ξεκίνησε και είχε το κανάλι μου μία άνοδο. Εν τω μεταξύ, με την πιπεριά ταιριάζει πάρα πολύ. Νόμιζα ότι δεν θα μου αρέσει η πιπεριά, αλλά είναι κορυφαία και η πιπεριά. Οπότε βγάζετε υλικό, κάντε αυτό που γουστάρετε και μη σκάτε πολύ για τις προβολές και σταματάτε τα κανάλια σας επειδή δεν έχουν προβολές. Πάρτε ένα κομμάτι να δείτε εδώ. Δείτε. Έτσι. Δύναμη. Δύναμη. Τέλος πάντων, ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Ο καθένας όταν λέει δεν έχω χρόνο,
μπορεί να πιέζεται περισσότερο από έναν άλλον που έχει λιγότερο χρόνο. Οπότε εντάξει, δεν το κατηγορώ, το κατακρίνω. Απλά μου φαίνεται παράξενο όταν λέει ο κόσμος, ρε παιδί μου, γενικά αυτοί που κάνουν βίντεο τέλος πάντων, ότι δεν έχω χρόνο να γυρίσω βίντεο, δεν έχω χρόνο να κάνω βίντεο, μου τελείωσαν οι ιδέες. Αυτό πάει κυρίως για τα μικρά κανάλια, έτσι. Αλλά ίσως να υπάρχουν και μεγάλα κανάλια που το λένε αυτό. Οι ιδέες γενικά δεν τελειώνουν ποτέ, απλά καμιά φορά σε κουράζει όλη αυτή η διαδικασία, ότι κάθε Κυριακή πρέπει να βγάλεις βίντεο, να κάνεις γύρισμα, να κάνεις μοντάζ. Βλέπετε και εγώ όσο μπορώ, προσπαθώ, ξέρω εγώ, να κάνω περισσότερα βίντεο. Και εγώ παλιότερα, όταν δεν δούλευα, ας πούμε, και είχα πιο πολύ ελεύθερο χρόνο, έκανα 3 βίντεο τη βδομάδα. Έκανα ένα mukbang, ένα review, ένα massive, έκανα 3 βίντεο. Τώρα πάντως, αν δεν δούλευα και δεν είχα το γυμναστήριο, νομίζω ότι θα έκανα σίγουρα 5 βίντεο την εβδομάδα. Γιατί και εγώ, όταν δεν δούλευα τότε και έκανα 3, θα μπορούσα να πετάξω άλλα 2. Αλλά και εμένα με έχει πιάσει τη βαρεμάρα, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, είναι σεβαστό άλλος να βαριέται, αλλά να μην λέει ότι δεν πρόλαβα λόγω χρόνου. Τι χρόνου, ξέρω εγώ, τι κάνετε, ρε παιδιά, σκάβετε όλη μέρα. Κάποιοι μπορεί να έχουν σημαντική δουλειά και να επικεντρώνονται πάρα πολύ στη δουλειά τους και το 8ωρο τους φαίνεται, ξέρω εγώ, σαν 20ωρο. Αλλά αν είναι κάτι που το αγαπάς, γιατί είπες ότι στα βίντεο ότι το YouTube το αγαπάνε, πιεστείτε λίγο παραπάνω. Ένα κλικ παραπάνω για να βγάλετε και το υλικό σας και να είστε και στις ωραίες, ρε παιδί μου. Και να κρατάτε τα κανάλια σας. Δηλαδή, να μην απογοητεύεστε από προβολές και από σχόλια αρνητικά. Γιατί κάποιοι δεν μπορούν να διαχειριστούν και τα αρνητικά σχόλια, έτσι να το λέμε αυτό. Παιδιά, το λάτρεψα πάρα πολύ όμως, έτσι. Πραγματικά, αν είχα 2-3 ακόμα, θα τα έτρωγα. Πάρτε εδώ και μία πιπεριά να τσεκάρετε. Αν και την έδειξα νωρίτερα. Πάντως δεν περίμενα να ταιριάζει τόσο πολύ η πιπεριά με το κοντοσούβλι. Ταιριάζει απίστευτα πολύ. Είναι σαν ένα τεράστιο σουβλάκι, αλλά με πολύ καλύτερη γεύση. Πάμε και στο τελευταίο κομμάτι. Και μετά τέλος, παιδιά. Αυτό ήταν το κοντοσούβλι το δυνατό. Πήγα λίγο να πληθώ, τελείωσε αυτή η φάση με τα κοντοσούβλια, ήταν παιδιά πεντανόστιμα. Τέλος πάντων, λίγο να σας πω κάτι άλλο. Πείτε μου λίγο πώς σας φαίνεται αυτή η φάση με τις Τετάρτες να κάνω βίντεο, να κάνω δηλαδή ένα έξτρα βίντεο, να κάνω την Κυριακή το στανταράκι που έχω στις 2 η ώρα και να βάζω και έναν την Τετάρτη στις 2 η ώρα. Τώρα τις Τετάρτες δεν θα είναι 100% σίγουρο, δηλαδή αν δεν έχω χρόνο δεν θα ανεβάζω την Τετάρτη. Αλλά πιστεύω 2 με 3 το μήνα την Τετάρτη θα τα ανεβάζω στάνταρ, την Κυριακή εννοείται κάθε Κυριακή όπως πάντα το συζητάμε. Τώρα πάμε να κρίνουμε λίγο το κοντοσούβλι. Το κοντοσούβλι, όπως σας είπα πριν, το πήρα από το κρεοπολείο του Σκλαβενίτη. Τα παιδιά το είχαν έτοιμο, απλά εγώ το μαγείρεψα μόνο, δεν έκανα κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε η γεύση και όλα αυτά και τα μπαχαρικά που είχε μέσα ήταν από αυτούς έτοιμο. Anyway, λοιπόν, το συγκεκριμένο ήταν, παιδιά, πάρα πολύ καλό. Σε μερικά σημεία είχε αρκετό λίπος, μπορώ να πω, αλλά εμένα μου αρέσει το λίπος. Σε κάποιους βέβαια δεν αρέσει, αλλά σε κάποια σημεία είχε αρκετό λίπος και ήταν σαν να μασάς τσίχλα, ξέρετε πως είναι αυτά με το λίπος. Το προτείνω ανεπιφύλακτα, μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο, θα το ξανάπαιρνα πολύ άνετα. Οπότε το βάζω ένα 10, ρε παιδί μου, ήταν πεντανόστιμο, δηλαδή μου άρεσε, ρε παιδί μου, δεν μου χάλασε κάτι. Εκτός από το λίπος που σε κάποιο σημείο ήταν υπερβολικά πολύ και κολούσε, ρε παιδί μου, στο στόμα και μασούσε, λες και μασούσε καμιά τσίχλα, ας πούμε. Μόνο σε εκείνα τα σημεία, αλλά γενικά και η πιπεριά και το κοντοσούλι που είχε μέσα και τα μπαχαρικά
Ήταν έτσι όπως πρέπει να είναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Να τσεκάρετε πάντα περιγραφή, παιδιά. Αφήνω ένα μυστικό post και έχω και μια διεύθυνση να μου στέλνετε όσοι θέλετε πράγματα. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube, να κάνετε ένα like σελίδα μου στο Facebook, να με ακολουθήσετε Twitter, Instagram, Snapchat, παντού. School!